Πάμε τώρα στην. Πού θα πάμε, στο Φαράγγι της Πατσού. Είναι μια ιδυλιακή τοποθεσία. Αξίζει να τη γνωρίσουμε. Γνωστή βέβαια και για τον σπηλαιώδη ναό του Αγίου Αντωνίου. Βλέπουμε χαρακτηριστικές φωτογραφίες. Θεοδώρα, αν μπορούμε να μπούμε για να ζούμε σε πιο μεγαλύτερη ευκρίνεια. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, εκεί τώρα θα συναντήσουμε τον πατέρα Ευάγγελο Παντινάκη, ιεροδιδάσκαλο και εφημέριο της Ενορίας Πατσού, βέβαια. Είναι ένα επισκέψιμο φαράγγι. Και τους καλοκαιρινούς μήνες είναι ένας ιδανικός προορισμός. Χιλιάδες είναι αυτοί που περνούν. Οι άνθρωποι προσπαθούν εκεί, οι φορείς, προκειμένου να αναδείξουν και ταυτόχρονα να προστατεύσουν αυτή την περιοχή. Έναν επίγειο παράδεισο, μεταξύ άλλων εντός εισαγωγικών. Πάμε στον πατέρα Ευάγγελο να μας βάλει στο κλίμα, να μας πει περισσότερα. Την καλησπέρα μας. Καλησπέρα σας. Καλά εσείς, καλησπέρα σε όλους. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Βέβαια, μια περιοχή γνωστή και για τον ναό του Αγίου Αντωνίου. Εορτάζει 17 Ιανουαρίου, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Ναι, βεβαίως, 17 του Γενάρη το χειμώνα γιορτάζουμε εκεί. Και βεβαίως ο καιρός είναι δύσκολος, αλλά η πίστη του κόσμου τον οδηγεί εκεί. Για πείτε μας για την περιοχή σας, τι ξεχωριστό έχει και βέβαια αυξημένη και επισκεψιμότητα και το καλοκαίρι. Ναι, υπάρχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον από τον κόσμο, τόσο για την εκκλησία του Αγίου Αντωνίου, όσο και για το περιβάλλον που είναι εκεί, που είναι πανέμορφο. Και από τα αρχαία χρόνια μέχρι σήμερα υπάρχει πολύ ενδιαφέρον από όλους τους ανθρώπους. Η περιοχή μας έχει έτσι, πολλά νερά, πολύ πράσινο και διάφορα σημεία ενδιαφέροντα όπως είναι και το φαράγγι του Αγίου Αντωνίου ή της Πατσού, όπως το ξέρει ο κόσμος. Βέβαια, οι περισσότερες εκκλησίες που βρίσκονται σε σπήλαια στην Κρήτη, διορθώστε με, είναι αφιερωμένες στον Άγιο Αντώνιο. Ναι, και σε όλο τον κόσμο θα έλεγα, γιατί ο Άγιος Αντώνιος είναι αυτός που έζησε και καθιέρωσε τη ζωή στην έρημο και η ζωή μέσα σε σπήλαιο. Και ναι, από τότε μέχρι σήμερα ο κόσμος φτιάχνει τους ναούς μέσα σε σπήλαιο, αν είναι δυνατόν, για να θυμίζει έτσι τη ζωή του Αγίου και να μας δίνει το παράδειγμα αυτό που καθιέρωσε ο Άγιος ως μοναστική ζωή στην έρημο της Αιγύπτου μέσα σε σπήλαιο. Πάντως, σίγουρα οι επισκέπτες που θα βρεθούν στο φαράγγι δεν υπάρχει περίπτωση να μην περάσουν από το γραφικό εξοκλήσι του Αγίου Αντωνίου. Είναι χτισμένο σε μία βραχοσκεπή, πραγματικά κλέβει τις εντυπώσεις και με πάρα πολλά τάματα. Αυτό που κάνει εντύπωση σε όλους είναι καταρχήν είναι το δέος, η κατάνοιξη που νιώθεις όταν επισκεφθείς το εκκλησάκι αυτό, αλλά και τα αμέτρητα χαρτάκια που βλέπεις μέσα στο βράχο από ανθρώπους που έχουν πρόβλημα, αντιμετωπίζουν δυσκολίες και ζητούν τη βοήθεια του Αγίου Αντωνίου. Ένα καταπληκτικό μέρος που αξίζει όποιος δεν έχει πάει στην Κρήτη να το επισκεφθεί. Πατέρα Ευάγγελε. Βεβαίως, ναι. Ο κόσμος τα τελευταία αρκετά χρόνια επισκέπτεται τον Άγιο, προσεύχεται και πολλά από τα αιτήματα του κόσμου γίνονται από τον Άγιο. Βοηθά πολύ ο Άγιος. Γεννιούνται παιδιά, μάλιστα, γίνονται ανάπηροι καλά. Και όλα τα άλλα που είδατε εκεί, που βλέπουμε εκεί, είναι τάματα από πατερίτσες, από ανάπηρους, μέχρι πτυχία πανεπιστημίου και ό,τι άλλο μπορείτε να δείτε. Μάλιστα. Λοιπόν, τι να ευχηθούμε. Καλή σεζόν για το φαράγγι. Ένα πολύ μεγάλο μπράβο στον πατέρα Ευάγγελο, που αγαπά τον τόπο και τον προστατεύει. Και βέβαια μας στέλνει και πολλά μηνύματα μέσα από τη συμπεριφορά και τη στάση του. Και με το καλό να τα πούμε και από κοντά. Να είστε καλά, καλή συνέχεια, καλή δύναμη στο έργο σας. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Λοιπόν,